Πάμε τώρα στην είδηση του θανάτου ενός πολύ γνωστού επιχειρηματία. Εμείς που είμαστε και στον χώρο της τηλεόρασης το ξέρουμε, έχουμε συνεργαστεί. Του Δημήτρη Κοντομινά, που άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Υγεία που νοσηλευόταν για 2 χρόνια. Σε ηλικία 83 χρονών, Τάσο Τεριάκη. Ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, για όσους τον ζήσαμε, εγώ ήμουν 9 χρόνια στον Α επί ιδιοκτησίας Κοντομινά. Σπουδαίος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος πολύ κοντά στο προσωπικό του, σε όποια επιχείρηση και αν είχε. Είχε ασχοληθεί πολλές, ασφαλιστής έτσι. Ναι, ναι, ξεκίνησε. Στην Άλικο, ήταν στην Άλικο ο ασφαλιστής ο ίδιος. Στην Άλικο έφτιαξε την Ιντεραμέρικα και στην πορεία έφτιαξε 2 τράπεζες οι οποίες πουλήθηκαν. Μία στην Eurobank και η άλλη στην Πυραιός. Ναι, ναι, η Interbank και η Nova Bank. Είχε από στόλο ελικοπτέρων από την Interjet μέχρι βιολογικές καλλιέργειες την Green Farm. Ήταν ιδιοκτήτης του Άρη Θεσσαλονίκης, είχε τον Αλφα, τον ραδιόφωνο του Αλφα, ήταν εφημερίδα, τα Village, τα Cinema, πάρα πολλές εταιρείες μέχρι το Ινοπλίο. Την Panasonic είχε την αντιπροσωπεία. Σωστά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που ήταν πολύ κοντά στο προσωπικό, θυμάμαι χαρακτηριστικά να μπαίνει στον Αλφα και να χαιρετά από την καθαρίστρια και τους ανθρώπους στην είσοδο μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο. Ένας άνθρωπος που είχε απασχολήσει βεβαίως και για το lifestyle του, δηλαδή. Ήταν παντρεμένος πόσες φορές. 2 γάμους είχε κάνει με την πρώτη του σύζυγο τη Φρίντα, που είχε αποκτήσει και τη Μαρία την κόρη του, η οποία είναι παντρεμένη με τον και καθηγητή. Έχει και εγγονάκια, 1 ή 2. Και έχει δύο. Μία κόρη είχε. Έχει μία κόρη, 2 εγγόνια, 1 αγοράκι και 1 κοριτσάκι. Είναι δίδυμο. Με τον καθηγητή Αριστοτέλη Διαμπύρη. Η κόρη του η Μαρία είναι αυτή. Ναι, ναι. Και μετά το πρώτο γάμο έκανε και το δεύτερο με την Μέρη, 2 γάμους. Ο Δημήτρης Κοντομινάς, ο οποίος απασχολούσε γενικότερα και τα. Εδώ πια βλέπουμε. Τη Μαρία Κοντομινά. Η Μαρία, η κόρη του. Είχε ένα τεράστιο κτήμα με ένα πολύ ωραίο. Να πούμε τώρα που είπες για το κτήμα, ότι η τελευταία έτσι δημόσια εμφάνιση που ήταν υγιής ο άνθρωπος και μια χαρά, ήμουν εκεί και το έζησα κιόλα, ήταν στο γάμο και δεν ξέρω αν έχουμε πλάνα να δούμε, του Αντώνη Ρέμου, που έγινε 15 Σεπτεμβρίου του 2018. Αν έχουμε πλάνα, μπορούμε να δείξουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν από το γάμο του Αντώνη Ρέμου, στο κτήμα Κοντομινά. Ναι. Ήταν λοιπόν Κουμπάρος, ο Πυλαδάκης και ο Δημήτρης Κοντομινάς. Και είχε φιλοξενήσει το γάμο, μια μαγική απίστευτη βραδιά σε αυτό το υπέροχο κτήμα στην Παριβόμπη, που να πούμε παιδιά ότι το κτήμα αυτό καταστράφηκε ολοσχερώς στις πυρκαγιές. Στις πυρκαγιές τον Αύγουστο το κτήμα αυτό. Βεβαίως. Τι θα γίνει τώρα με την κηδεία Φωτεινή? Αυτό είναι 4 χρόνια πριν και νομίζω μετά άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας του και ήταν. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος πριν, ο Δημήτρης Κοντομινάς ήταν εδώ και 2 χρόνια μέσα στο νοσοκομείο. Είχαν γίνει αρκετές φορές προσπάθειες να βγει από εκεί, να πάει στο σπίτι του, να είναι λίγο πιο ήρεμος. Δεν τα κατάφερε, διότι είχε επιπλοκές υγεία του. Οπότε επέστρεψε στο νοσοκομείο που και έμεινε εδώ και 1,5 χρόνο συνεχόμενα. 1,5 χρόνο ήταν στο υγεία. Ήταν 2 χρόνια, είχε βγει για λίγο καιρό. Μετά επανήλθε γιατί υπήρχαν επιπλοκές στην υγεία του και θεώρησαν πιο ασφαλές να είναι στο νοσοκομείο. Γιατί είχε ξεκινήσει και ο COVID τότε και φοβόντουσαν ότι θα επιβαρύνει πολύ την υγεία του σε περίπτωση. Λένε οι πληροφορίες ότι επιδεινωνόταν και ξανά. Είχε σκαμπανεβάσματα. Η υγεία του είναι γεγονός ότι υπήρχαν πολλές φορές που κινδύνευσε η ζωή του. Κάποιες άλλες. Μπορούσε να επικοινωνήσει με τα οικεία. Τον τελευταίο καιρό δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Υπήρχε έτσι μεγάλο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας χαμός για την οικογένεια, είτε το περιμένει είτε όχι, είναι το ίδιο ο πόνος. Ένας άνθρωπος που ουσιαστικά αφού την έγινε γνωστός περισσότερο στο ευρύ κοινό μετά την ιδιοκτησία του Αλφα και επειδή πραγματικά έκανε και παρέα, ήταν κοντά σε ανθρώπους μπροστά από τις κάμερες, όπως θυμόμαστε πολύ καλά η Ελένη Μενεγάκη που πολλές φορές έμπαινε και στην εκπομπή. Δεν θα ξεχάσω παιδιά, όταν μπήκε, είναι η περίοδος διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο τότε που είχε έρθει για τις άδειες των καναλιών, που ξαφνικά είμαστε στον αέρα όλοι και ετοιμαζόμαστε να πάμε στην ώρα της μαγειρικής και μπαίνει μέσα ο Δημήτρης Κοντομινάς με το Δήμο Βερίκιο τότε. Σαν σύμφωνα και λέει: Φέρτε τις κάμερες εδώ. Πού είναι η Ελένη? Στη μαγειρική. Εγώ θα μιλήσω. Και άρχισε να απαντά στην κυβέρνηση, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στους υπουργούς, στον κύριο Κρέτσο, στον κύριο Τσίπρα και να λέει ότι αυτό που κάνετε είναι δικτατορία και να βγάζει ένα διάγγελμα και ήμασταν όλοι 50 από άτομα. Από την κουζίνα. Όλοι μαγκωμένοι και ακούμε τον Δημήτρη Κοντομινά να στέλνει το μήνυμά του και να προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την απόφαση. Φυσικά ανατράπει και στα δικαστήρια. Το θέμα είναι τώρα ότι ο άνθρωπος είχε και ένα σκάφος. Δεν ξέρω να το δείξουμε το Queen Tessa, το αγαπημένο του, που όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά έμενε. Είναι αυτό εδώ το πολύ ωραίο έτσι, παλιό καλό σκαρί. Έμενε μέσα στο Queen Tessa τα καλοκαίρια ο Δημήτρης Κοντομινάς, παρότι είχε και ένα σπίτι εκεί απέναντι από την Ήδρα, ένα εξαιρετικό σπίτι, πανέμορφο σπίτι πάνω στο σκάλωμα.
Και υπάρχει πληροφορία ότι θα τελεστεί εξόδους ακολουθίας στην Ίδρα που αγαπούσε τόσο πολύ. Η ταφή θα γίνει σίγουρα στο πρώτο νεκροταφείο, καθώς έχουν οικογενειακό τάφο. Η οικογένεια, επειδή ενημερώθηκε και εκείνη πριν από 2 ώρες περίπου, γύρω στις 8 η ώρα το πρωί, για το θάνατο του Δημήτρη Κοντομινά, ενδέχεται η εξόδους ακολουθία να γίνει σε ένα από τα μέρη που αγαπούσε και επισκεπτόταν πολύ συχνά, όπως είναι η Ίδρα ή τα Κύθυρα. Α, μπορεί να γίνει δηλαδή στην Ίδρα. Ενδέχεται. Μπορεί να, δούμε... έχει ζητήσει ο ίδιος. Μπορεί να γίνει και η εξόδους ακολουθία στην Αθήνα, ωστόσο η οικογένεια σκέφτεται μήπως τιμήσει τη μνήμη του Δημήτρη Κοντομινά. Γιατί το τελευταίο διάστημα κάποια δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Ναι, αλλά κάποια άλλη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Όταν έχεις μια τέτοια σκέψη, μπορείς να την εκφράσεις και στα νιάτα σου. Και κάποια άλλη στιγμή. Να... Ναι, πλάξεις, πάνω στην κουβέντα. Και μέγας ευεργέτης. Να, παιδιά, το πλάνο που περιέγραψε πριν που μπαίνει μέσα στην κουζίνα της Ελένης. Έτσι λοιπόν άρχισε να γίνεται και πιο γνωστός, δεν εννοώ στον επιχειρηματικό κόσμο σαφώς, αλλά στον κόσμο, που στο ευρύ κοινό. Ας μείνουμε λοιπόν στην είδηση. Απλότητα. Αυτό που είπε η Φωτεινή τώρα, που δεν το ξέραμε μέχρι στιγμής, ότι μπορεί η εξόδους ακολουθία να γίνει εκτός Αθηνών. Και με τον Λάκη Λαζόπουλο πολύ κοντά, δεν ήταν. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Πραγματικά η οικογένεια συζητάει αυτή τη στιγμή όλες τις λεπτομέρειες. Δηλαδή η οικογένεια τώρα, όταν λέμε οικογένεια, είναι η Μαρία, δεν υπάρχει άλλη οικογένεια. Η Μαρία, τα εγγόνια, η αδελφή του. Ναι, παιδί μου, η Μαρία. Δεν ξέρανε, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν το είχαν προετοιμάσει. Γιατί περίμεναν όλοι ότι θα φύγει κάποια στιγμή. Ήταν πολύ άσχημη. Εντάξει, φαντάζομαι βέβαια και η οικογένεια πολλές φορές δεν θέλει να δεχτεί και μια κατάσταση ότι θα έρθει το τέλος κάποια στιγμή. Σε κάθε περίπτωση η ταφή θα γίνει σίγουρα στην Αθήνα, γιατί όπως σας είπα υπάρχει οικογενειακό στάφος, οπότε στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει ταφή.